μας ανήκει κληρονομικό δικαίω. Και λέγεται Ελλάδα. Και οι προπάτορές μας το υπεράσπισαν με τον τρόπο που ξέρανε οι άνθρωποι. Και δεν διστάσανε να αρχίσουν και το αίμα τους αν χρειαζόταν. Και όποτε χρειαζόταν. Αυτό θέλουμε. Με μια διαφορά. Το οικόπεδο είναι πάρα πολύ καλό, είναι γωνιακό, είναι γεωστρατηγικά εξαιρετικό, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πούνε, τουλάχιστον είναι πιο ευφύης από εμάς. Ξέρουμε επίσης ότι είναι εξαιρετικό από την άποψη της προώθησης πολύ των ισχυρών, να το πούμε, συμφερόντων ανά τη Διφύλιο, άλλωστε γι' αυτό αυτός ο τόπος ήταν στα προδρόμια κατακτητών τα τελευταία κοντά 2.000 χρόνια. Έτσι, αλλά έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα. Έχει ιθαγενείς. Και πρέπει να ξεμπερδέψουμε με αυτούς. Ακόμα. Ναι, κάτσε, το ψάχνουμε το πράγμα. Διότι όταν τα λέγαμε εμείς, όταν ξεκινούσαμε κυρία μου, πριν από την κρίση, πριν λέγαμε ότι εδώ είναι το οικόπεδο που θέλουμε. Δεν θέλουμε το μεροκάματο. Αυτό είναι, πώς θα το πούμε, όπως έλεγε ο Ναπολέοντας, και ακολουθούν αυτή τη στρατιωτική λογική, εμπλέκομαι και καθώς εμπλέκομαι, βλέπω πώς προχωρούν οι επιχειρήσεις. Εμείς σαν χάπατα, το μόνο που κατακτήσαμε ήταν να δεχόμαστε τις επιθέσεις, τα χτυπήματα, ας πούμε, και να ψαχνόμαστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από την αρχή λέγαμε το οικόπεδο. Και για να ξεμπερδέψουν το οικόπεδο, μάλλον για να το πάρουν το οικόπεδο, θέλουν να ξεμπερδέψουν τους αδιαγενείς. Γιατί για αυτούς ηθαγενείς είμαστε και μάλιστα μπάσταρδοι ηθαγενείς.